Μόδωνα 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Επιδεινώνεται από σήμερα ο καιρός στη χώρα και πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία. Σε ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, υπενθυμίζεται πως όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ότι έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ανοιχτά τώρα από αύριο Σάββατο 22 του μήνα θα είναι επίσης το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου αλλά και η αίθουσα σεμιναρίων στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο για την προστασία από την κακοκαιρία. Κρίσιμη συνάντηση έχουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τις υπέρογγες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Γερμανία έχει ήδη διαφοροποιηθεί, στοχεύοντας τη χρήση υδρογόνου και σε απευθείας συμφωνίες για την εξασφάλισή του. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παράσχει ενισχύσεις για όσο διάστημα χρειαστεί. Μόνο για τον Ιανουάριο, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η στήριξη ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έντονη είναι την ίδια ώρα η κριτική της αντιπολίτευσης για εγκληματική πολιτική κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικοινωνία με φορείς της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλης Συντιχάκης έκανε λόγο για ομοεκβιασμό των εργαζόμενων. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά να ανοίξουν οι λιγνίτες για να κατέβει η παραγωγή ενέργειας. Για στιγνό καρτέλ πίσω από το θέμα του φυσικού αερίου κάνει λόγο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Στο Συμβούλιο Επικρατείας προσέφυγε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων και άλλοι τρεις σύλλογοι με έτοιμα την ακύρωση της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προκαλεί περικοπές σε χιλιάδες συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Νίκος Χατζόπουλος τον 1984. Η εγκύκλιος προβαίνει σε μια αυθαίρετη ερμηνεία παλαιότερου ασφαλιστικού νόμου, γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου, με την οποία θα χορηγείται μόνο μια εθνική σύνταξη για όσους είναι δικαιούχοι εξιδίου δικαιώματος και εκμεταβίβασης περισσότερων συντάξεων. Την κρισιμότητα των επόμενων εβδομάδων για την εξέλιξη της πανδημίας επισημαίνουν οι αναπληρώτριοι Υπουργός Υγείας και οι επιστήμονες. Τα δύο πρώτα κρούσματα υποπαραλλαγής της Ω2 εντοπίστηκαν στην Ελλάδα. Πρόκειται για εισαγόμενα περιστατικά τα οποία εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος την τελευταία εβδομάδα. Κρήτη και Αχαΐα συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση των κρούσματων. 1723 χθες τα κρούσματα στην Κρήτη, 779 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 143 στο Λασίθι, 309 στο Ρέθυμνο και 492 στα Χανιά. Δύο είναι νεκροί στο νοσοκομείο Χανίων από κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες. 38χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ COVID δεν τα κατάφερε. Είναι το νεαρότερο θύμα από κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας. Ήταν ανεμβολίαστος, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα. Νεκρός από τις επιπλοκές του κορονοϊού και ένας 77χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στην κλινική COVID-2 του ιδίου νοσοκομείου. 241 σήμερα οι ασθενείς, εκ των οποίων οι 202 νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και 39 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από τις οποίους οι 31 είναι διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων, ενώ στο νοσοκομείο της Νεάπολης δεν καταγράφεται καμία νοσηλεία. 6.566 ήταν και τα θετικά self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης. Επί συνόλου 1,6 εκατομμυρίων ελέγχων κατά το δεύτερο οριζόντιο έλεγχο της εβδομάδας που διανύουμε. Στα 11 παραμένουν τα τμήματα που έχουν κλείσει στα σχολεία της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα η δωρεάν διάθεση των self-test από τα φαρμακεία. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου και συγκέντρωση στις 12.30 το μεσημέρι στη Λιοντάρια, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, ενάντια, όπως αναφέρουν, στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε μίας νόσου, της ιδιωτικοποίησης, στη λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και τις απολύσεις χιλιάδων συμβασιούχων και ανεμβολίες των εργαζόμενων. Επίσης, οι οργανώσεις Κρήτης του ΜΕΡΑ25, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, χαιρετίζουν τις πρωτοβουλίες πολιτών, υγειονομικών εργαζόμενων και συλλογικοτήτων για την υπεράσπιση και την πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ, όπως και τη μέρα δράσης για την υγεία, για την αξιοπρέπεια των πολιτών που θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο 22 Ιανουαρίου σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.
Στις 17.000 ανέρχονται τα χειρουργεία που έχουν αναβληθεί στα νοσοκομεία του νησιού, καθώς τα κρεβάτια στη ΣΜΕΘ είναι γεμάτα με ασθενείς από κορονοϊό, βάσει των στοιχείων που διαθέτει και ανέφερε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Βαρδάκης στον 984. Δρυμή κατηγορώ του ίδιου στην κυβέρνηση για την απόφασή της να κόψει το 50% των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για τις τρεις πρώτες ημέρες άδειας νόσησης λόγω του ιού. Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, στον 984, είπε ότι στις 8 Φεβρουαρίου αναμένεται να οριστεί από το δικαστήριο η τιμή μονάδας για το φράγμα μυρών Αγίου Βασιλείου. Είπε ότι τέλος του μήνα, με βάση την ενημέρωση που είχε από την αρχαιολογία, πως θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την παρουσία αρχαιολόγου στο έργο αποκατάστασης των ζημιών του μνημείου Ιερού Ναού της Κεραλιμανιώτισσας στην Ψαρή Φοράδα. Αιτία για την καθυστέρηση φαίνεται να είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η έλλειψη προσωπικού από την υπηρεσία και η απαραίτητη παρουσία τους στις σεισμόπληκτες περιοχές. Από την άλλη, σε συνάντηση καλεί τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα την Κυριακή, καθώς τα προβλήματα στις πληγήσεις περιοχές είναι στην πλειοψηφία του Σάλτα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των αργών βημάτων παρέμβασης της πολιτείας. Μέσα σε τρεις μήνες, το κράτος έχει διαθέσει σχεδόν 41 εκατομμύρια ευρώ στους σεισμόπληκτους της Κρήτης. Οι ενέργειές μας ήταν άμεσες και συντονισμένες, είπε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κεγκέρογλου. Έκανε γνωστό ότι έως σήμερα, μέσα σε περίπου τρεις μήνες από το σεισμό, το κράτος έχει διαθέσει μέσω της πλατφόρμας arugi.gov.gr σχεδόν 41 εκατομμύρια ευρώ σε 6.670 δικαιούχους, κάτι που θα πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Σε ό,τι αφορά την προσωρινή στέγαση των σεισμοπαθών, είπε ότι έχουν ήδη χορηγηθεί 124 οικίσκοι και μάλιστα το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να υλοποιηθεί και νέα προμήθεια ακόμα 90 οικίσκων. Στη ΔΕΗ Χανίων συγκεντρώθηκαν σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων, διεκδικώντας άμεση μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50%. Τη Δευτέρα 31 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η πανχανιώτικη κινητοποίηση με τα αγροτικά και τα τρακτέρ στις 11 το πρωί στον κόβο των Μουρνιών, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό από την ενωτική κίνηση. Έως στις 17 Φεβρουαρίου παρατείνεται η παράδοση της ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2021, ανακοίνωσε ο ΠΚΠΕ σήμερα. Παράλληλα, όπως αναφέρει, παρατείνεται έως στις 4 Μαρτίου 2022 η ημερομηνία για την καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του οργανισμού από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη από ξηραμένη κορινθιακή σταφίδα, καθώς και για την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής τιμολογίων ανά παραγωγό. Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσεται στο ΠΕΠ Κρήτη 2014-2020 το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Ηρακλείου. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει προϋπολογισμό 757.000 ευρώ. Στις 220.000 ευρώ το ποσό το οποίο δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους Βιάννου και Φεστού για να αποκαταστήσουν ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία του φθινοπόρου. Στις 100.000 ευρώ το ποσό που παίρνει ο Δήμος Βιάννου και στις 120 ο Δήμος Φεστού. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι τελικοί μνηστήρες που θα διεκδικήσουν να πάρουν στα χέρια τους το λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς θα ανακοινωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ το πια εκ των 9 επενδυτικών σχημάτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά την πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού, περνούν στην επόμενη φάση, αυτή δηλαδή της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών. Χωρίς εισόδημα από τον περασμένο Νοέμβριο και χωρίς καν να τους έχει καταβληθεί τον δώρο των Χριστουγέννων, έχουν μείνει χιλιάδες ξενοδοχοί υπάλληλοι και άλλοι εποχιακοί εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισητισμό της Κρήτης εξαιτίας της τραγικής καθυστέρησης που καταγράφεται στην έκδοση των αποφάσεων του ΟΑΕΔ για την καταβολή των επιδομάτων ενεργείας. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, θύματα των καθυστερήσεων είναι και ζευγάρια όπου και οι δύο σύζυγοι είναι εποχιακοί εργαζόμενοι. Με συνέπεια, όπως λένε για άλλη μια φορά, στην Κρήτη TV να δυσκολεύονται πλέον να επιβιώσουν στη διάρκεια του χειμώνα.
Την πρώτη της εθελοντική μου δοσία πραγματοποιεί μεθαύριο Κυριακή από τις 9 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι η ενορία της Αγίας Τριάδας σε Ηρακλείο. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού έναντι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου με την υποστήριξη της ΠΟΣΕΑ και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ξεκινάει στην περιφέρεια από σήμερα το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους υποψήφιους θετούς γονείς για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, άγνωστοι κατάφεραν και απέσπασαν 31.000 ευρώ από δύο πολίτες, Ηράκλειο και Σιτία. Αφορά σε ένα αλλοδαπό που διαμένει στη Σιτία και μία γυναίκα από το Ηράκλειο που διατηρεί κατάστημα ρούχων. Ο αλλοδαπός είχε δημοσιοποιήσει μία αγγελία για την πώληση του αγροτικού του. Του τηλεφώνησε άγνωστος δηλώνοντας ενδιαφέρον για το όχημα, του ζήτησε κωδικούς σχετικούς με τον τραπεζικό του λογαριασμό και κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 20.000 ευρώ. Στην επιχειρηματία του Ηρακλείου στάλθηκε μέσω μηνύματος στο κινητό της ηλεκτρονική δωροεπιταγή. Οι επιτίδη κατάφεραν να βρουν τους κωδικούς που σχετίζονται με τον τραπεζικό της λογαριασμό και της πήραν 11.000 ευρώ. 200 γραμμάρια χασίς φέρεται να διέθετε άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Γιγαντώνεται το κύμα αλληλεγγύης προς την 24χρονη που έπεσε θύμα βιασμού στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό της και η Κρήτη, πορεία σήμερα το απόγευμα από την φεμινιστική αλληλεγγύη Ηρακλείου. Με χειροπέδες στα χέρια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο ιερέας, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για βιασμό μιας ανήλικης στα Πατήσια. Την τρίτη απολογία του, σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της δικογραφίας, από την πλευρά της Εκκλησίας θα ξεκινήσουν ανακρίσεις για την παραπομπή του σε εκκλησιαστικό δικαστήριο. Στη σημερινή συνάντηση Μπλίνκεν Λαβρόφ στη Γενέβη, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, η τελευταία όπως χαρακτηρίζεται κίνηση στη διπλωματική σκακέρα, την ώρα που η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές υποδαυλίζει φόβους για ψυχροπολεμική επαναφορά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τη Μόσχα να μην φέρει και πάλι τον ψυχρό πόλεμο στο προσκήνιο. Η Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγονται από τις 13 Ιανουαρίου, ενώ ανακοίνωσε και ναυτικές ασκήσεις με περισσότερα από 140 πλοία σε Ατλαντικό, Ειρηνικό, Αρκτική και Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η Αλβανία αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Τύρανα, όπου ζήτησε μέτρα κατά των Γιουλενιστών. Καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μπόρις Τζόνσον επιχειρεί να αποτρέψει την ψηφοδυσπιστία σε βάρος του, διατύπωσε συντηρητικός βουλευτής ο Βίλιαμ Ράγκ. Πιο αυστηρούς περιορισμούς στις στοχευμένες διαφημίσεις που βασίζονται στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους αντιμετωπίζουν κόλωση του διαδικτύου βάσει της εκδοχής του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Άρης έμεινε χθες το 0-0 με τη Λαμία στο Βικελίδης για το πρώτο μάτς προημιτελικής φάσης στο κύπελλο Ελλάδας. Σύνθημα νίκης για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης έδωσε ο προπονητής του Όφη. Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Εργοτέλη αφού επικράτησε με 0-2 στην έδρα του Διαγόρα Ρόδου στο εξαναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Super League 2. Την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ Καρισκάκη στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League 2 έχουν στρέψει στην ομάδα του Ηροδότου. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ προς το παρόν. Θερμοκρασία έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενηλετική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.